Λοιπόν, πάμε να εγκαταστήσουμε, να ρυθμίσουμε την Gotham έκδοση του XBMC. Μόλις ανοίξουμε θα κάνει κάποια update. Εμείς πάμε στο System File Manager. Πατάμε διπλό κλικ Add Source. http://fusion.xbmchub.com. Done. Εδώ ένα όνομα Fusion. Done. Εδώ βάζετε ό,τι όνομα θέλετε, έτσι, απλά για να ξεχωρίζετε τι είναι τι. Πάμε, περνάμε του MassApp το server http install.massapp.xbmc.com. Ναι, done. Και εδώ MassApp done. Πάμε home. Πάμε settings, add-ons, get add-ons, XBMC org add-ons. Πάμε να περάσουμε του server των υποτίτλων, τα πρόσθετα των υποτίτλων. Το βασικό είναι αυτό. Install. Και αν θέμε βάζουμε και το subtitles.gr, αλλά εντάξει πολλές φορές δεν δουλεύει. Ξέρω τώρα ενεργοποιήσεις, ωραία. Πατάμε back. Πάμε πάλι get add-on. Συγγνώμη, πάμε install from zip file fusion xbmc repos lambda. Και περιμένουμε να κατέβει. Εγκαταστάθηκε. Πάμε πάλι install from zip. Τώρα εδώ περνάμε τα repositories που έχουν μέσα τα πρόσθετα. Βάλαμε το lambda, βάζουμε το sports devil. Στάθηκε, πάμε πάλι Fusion XBMC Repos βάλτε και αυτό εδώ αν σας νοιάζει, αν σας ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, έτσι. Ωραία. Και πάμε να βάλουμε και το MassApp repository, MassApp repo. Λοιπόν, αυτά που βάζουμε είναι τα κοινά πρόσθετα που χρησιμοποιούμε και τα πιο δημοφιλή. Λοιπόν, μπήκαν τα repository, πάμε να εγκαταστήσουμε τα πρόσθετα ένα-ένα, αυτά που χρειαζόμαστε. Πάμε στο all addons by MassApp. By mass, video add-ons, mass app, install. Πάμε πάνω. Πάμε lambda, xbmston, add-ons. Εδώ πέρα έχει αρκετά δημοφιλή πρόσθετα. Μπορείτε να βάλει football today για να βλέπετε αγώνες, όχι live. Δεν είναι live, έτσι επαναλαμβάνω, είναι αγώνες που μπορεί να δεις αφού έχουν λήξει τα παιχνίδια. Glow Movies HD, αρκετά καλό βίντεο πρόσθετο.
Go Movies, install. Go TV, install. Hellenic Movies, αν θέλετε ελληνικές ταινίες, install. Hellenic Player, install. Το Hellenic Player είναι για να βλέπεις live TV εκπομπές ελληνικής τηλεόρασης παλιότερες, σειρές ελληνικής τηλεόρασης παλιότερες. Έτσι, αφού εγκατασταθεί αυτό, θα εγκατασταθεί και το Hellenic TV. Είδατε, μπήκε εδώ αμέσως μαζί και αυτό, γιατί μπορεί να δεις και live TV μέσω του αυτού του προσθέτου. Hellenic Toons για όσους έχουν παιδιά. Τα υπόλοιπα, εντάξει, όποιος θέλει να τα βάλει, τα βάζει. Δεν νομίζω ότι είναι και τα βάλουμε όλα. Με αυτά που έχουμε βάλει, κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, πάμε πίσω πάλι εδώ. Μπορούμε να βάλουμε και πρόγραμμα Don's TV Hellenic Guide install. Από το lab είναι αυτό, έτσι. Για όταν βλέπετε live TV, βγάζει το πρόγραμμα τι παίζει εκείνη τη στιγμή στο κανάλι. Πάμε πίσω. Πάμε τώρα Sport Devil. Video add-on Sport Devil install. Πίσω. Τα πρόσθετο ενηλίκων, αυτό είναι το πιο δημοφιλή. Στάθηκε πίσω. Ναι, εντάξει, τα βάλαμε όλα. Στην ουσία η διαδικασία είναι να βάλετε νέο πρόσθετο. Είναι, πάμε settings, add-ons, εφόσον έχουμε το repository μέσα, πάμε get add-ons. Εάν δεν έχουμε το repository, πάμε install from zip file και το διαλέγουμε από το Fusion ή από το, έτσι, αυτά είναι τα repository. Έτσι, εφόσον έχουμε εγκαταστημένο το repository, πάμε get add-on, επιλέγουμε repository, επιλέγουμε πρόσθετο που θέλουμε να εγκαταστήσουμε, πατάμε και πατάμε εγκατάσταση. Ενολίζεις. Λοιπόν, πάμε back. Λοιπόν, τώρα πάμε να ρυθμίσουμε το XBFC μας για να βλέπουμε και τους υπότιτλους σωστά με την κωδικοποίηση χαρακτήρων και να φτιάξουμε κάποια shortcuts και των προσθέτων στην αρχική οθόνη του XBFC. Πάμε λοιπόν, appearance, πατάμε εδώ κάτω και αλλάζουμε το settings level σε expert, γιατί είμαστε expert, έτσι, και αν δεν είμαστε γινόμαστε. Πάμε settings, πάμε εδώ add-on, shortcuts, εδώ πέρα βάζουμε στην επιφάνεια, στην αρχική οθόνη, στο κάτω το βίντεο μενού, τα πιο χρησιμοποιούμε να πρόσθετα κάποια συντομεύσεις. Λοιπόν, βάζουμε Go Movies για τις ταινίες, Go TV για τις σειρές, Mashup για το Mashup, Sports Devil και το Hellenic Player PC. Εντάξει, βάζετε εσείς όποιο θέλετε, έτσι. Αυτά από εδώ, δεν έχουμε να βάλουμε τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν back και πάμε στο international. Εδώ αλλάζετε τη γλώσσα που εμφανίζονται τα μενού στο XBMC. Δεν την αλλάζω τώρα, έτσι, δεν με βολεύει να κάνω στα ελληνικά τις ρυθμίσεις. Θα την αλλάξετε στο τέλος αυτή, αν θέλετε να το γυρίσετε στα ελληνικά. Πάμε region και αλλάζουμε Central Europe character set και πατάμε Greek ISO.
Εδώ τίποτα, εδώ τίποτα. Πίσω. Πάμε βίντεο. Library, τίποτα. Playback. Αλλάξτε αυτό εδώ σε 16.9. Τα άλλα, τίποτα. Acceleration, τίποτα. Files, τίποτα. Subtitles, εδώ επιλέγετε. Απενεργοποιείτε αυτό, δεν μας ενδιαφέρουν, εκτός αν είσαστε αγγλομαθείς ή θέλετε υπότιτλους στα αγγλικά. Και τσεκάρουμε αυτό. Ok. Prefer subtitle language. Τσεκάρουμε το Greek. Εδώ εγώ το πάω αυτό στο 34. Με σκρολάρισμα, με σκρόλ στο ποντίκι πάει αυτό έτσι, ή το πατάτε. Ορίστε, στο 34. Εδώ, character set. Greek ISO. Και default TV service. Είναι τα, μας βγάζει εδώ τα πρόσθετα που επιλέξαμε για τους υποτίτλους. Αρχικά, πάμε OpenSubtitles. Και εδώ πάλι opensubtitles.org για τη movie service. Έτσι λοιπόν πάει και αυτό. Τελειώσαμε και από εδώ. Πάμε DVDs τίποτα. Πάμε back. Λοιπόν live TV δεν ρυθμίζουμε τίποτα. Music τίποτα. Pictures τίποτα. Weather τίποτα. Addons τα ρυθμίσαμε. Services. Services. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα και εδώ. System. System. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, το σύστημά μας είναι έτοιμο. Βλέπετε εδώ πέρα τα εικονίδια που βάλαμε στο. Στη home screen. Κάτω από το βίντεο είναι αυτό, έτσι. Αν θέμε, μπορούμε. Να το κάνουμε και διαφορετικά. Πάμε βίντεο. Video add-on και πατάμε. Αν θέλουμε να έχουμε περισσότερο, δηλαδή μπορούμε να πατήσουμε το στο πληκτρολόγιο το σε, το C, το C, το γράμμα C και να κάνουμε το εξής, να πατήσουμε και να λέμε σε add to favorites, σε add to favorites. Με το σε, μαρκάρουμε με το ποντίκι, πατάμε το γράμμα σε στο πληκτρολόγιο, έτσι. Add to favorites. Add to favorites. Συγγνώμη, πίσω, πίσω. Ναι, πάλι εδώ, σε. Add to favorites, link to add to favorites και λοιπά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τι κάνουμε, πάμε back. Αν πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπάκι, μας βγάζει τα πρόσθετα σε αυτή τη μορφή. Έτσι έχουμε παραπάνω επιλογές στην ουσία από ότι να έχουμε 5 μόνο εικονίδια εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε παραπάνω επιλογές και επιλέγουμε από εδώ αν θέλουμε το Go Movies, το Glow Movies ή δεν ξέρω ποιο. Ας πάμε μια δοκιμή τώρα, Glow Movies. Ας πάμε Years. Ας πάμε 2013. Στην αρχή καθυστερεί λίγο μέχρι να κατεβάσει δεδομένα από τα από το σερβερ. Έλα. Λοιπόν, και από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το πώς βλέπουμε τις τα εξώφυλλα των ταινιών, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Κάτι άλλο θα το δούμε. Αυτά.